Τώρα είμαστε στη φάση που με τη γυναίκα μου προσπαθούμε να συντονίσουμε την ερωτική μας ζωή ξανά. Δεν επανέρχεται. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν επανέρχεται πλήρως. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θέλει ένας τον άλλον. Απλά έχουμε ένα συγκάτοικο μες στο σπίτι, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενοχλητικό σε αυτό το θέμα. Ήταν ενοχλητικός από τότε που μπουσούλησε και έξανα λέει και κάτι. Γιατί κάθε φορά που πλησιάζω ερωτικά τη γυναίκα μου, έρχεται από κάτω και τραγουδάει. Πάω εγώ κολλάω πίσω στο λαιμό σου. Γι' αυτό στον από κάτω. Και δοκιμάζαμε διάφορα. Τον βάλαμε στο παρκοκρέμωτο να μην μπορεί να βγει. Απλά τσίτωνε τα δεσιμπέλ. Στο μπάνιο τα κλειδωθήκαμε. Χτύπαγε την πόρτα απ' έξω. Και είναι τέτοια η επιμονή του που είμαι σίγουρος ότι ο Καριόλης ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Είμαι βέβαιος ότι αυτό που τραγούδαγε στη γλώσσα του μεταφράζεται ως «Δεν θα γαμίσει ξανά ο παπάς τη μαμά». Αλλά η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Δεν θα πάει η εφηβεία, δεν θα πάει. Θα ξυλώσω την πόρτα, το δωμάτιό του και το μπάνιο, να δω τι θα κάνει. Θες πόρτα, με τζάμι, να βλέπω. Αλλά γενικά με τη γυναίκα μου είμαστε πολύ χαλαροί σε αυτό το θέμα. Όταν κάναμε το παιδί, με τη γυναίκα μου ήμασταν 10 χρόνια μαζί. Οπότε είχαμε φύγει από τη φάση του αχαλήνου του πάθους και είχαμε μπει στη φάση της αγάπης με διαλύματα πάθους. Έτσι είναι η σχέση στα 10 χρόνια. Γι' αυτό γελάω πάρα πολύ όταν ακούω ζευγάρια που λένε «Είμαστε 10 χρόνια μαζί». Και είμαστε ακόμα σαν τον πρώτο χρόνο. Βεβαίως, γιατί στη Λίδη είστε καθυστερημένοι, γι' αυτό. Τι εννοεί σαν τον πρώτο χρόνο, λέτε ακόμα ασύστολα ψέματα για να εντυπωσιάσει ο ένας τον άλλον. Τον πρώτο χρόνο, είσαι η ιδανική εκδοχή του εαυτού σου. Τρώει το εστιατόριο με την κοπέλα, βλέπει τη λουλούδα, τη κάνει νόημα, έλα, και αγοράζει όλα τα λουλούδια και λες αυτό είμαι, κυμπάρι. Δεν είσαι αυτό, είσαι ο τύπος 10 χρόνια μετά που βλέπει τη λουλούδα και λέει φύγε, είναι αλλεργική, άστο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά που έκανες, αυτά κάνεις και μετά από 10 και 15 χρόνια. Απλά αλλάζει ο τρόπος που τα βλέπεις και τα προσεγγίζεις. Ας πούμε με τη γυναίκα μου πάντοτε μας άρεσε να μιλάμε κατά τη διάρκεια του σεξ. Το κάνουμε ακόμα. Και πλέον να σας πω κάτι, είμαστε και πιο απελευθερωμένοι. Τώρα, μετά από 15 χρόνια, μπορώ να πω στη γυναίκα μου πράγματα την ώρα του σεξ που δεν θα τολμούσα να δεις από τον πρώτο χρόνο. Ας πούμε, της έχω πει: Έλα από πάνω, με χτυπάει το air condition στην πλάτη. Δεν πέφτεις με τα μούτρα. Ξεκινάμε να το κάνουμε. Αν χρειαστεί, θα σηκωθεί η γυναίκα μου να πάει να πιει ένα ποτήρι νερό, να μαγειρέψει, να φύγει τριήμερο. Φεύγω εγώ περιοδεία. Συνεχίζουμε. Σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Όποτε το βουλώσει ο άλλος να τραγουδάει.